Αγγελόπουλος είναι αρχιτέκτονας. Αν και διατηρεί τεχνικό γραφείο με τη γυναίκα του, η δουλειά έχει πέσει τόσο πολύ που θεωρεί τον εαυτό του άνεργο. Το πρώτο εξάμεινο του 2015, το τηλέφωνο χτύπησε ελάχιστες φορές. Όποιες προσφορές δόθηκαν για δουλειά δεν έγιναν ποτέ. Το 2011 και το 2012, σε δύο χρονιές, δηλαδή σε 24 μήνες, είναι ζήτημα αν δουλέψαμε τους 4 μήνες. Από το 2000 μέχρι το 2014, το εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα που κατέχει πανεπιστημιακό τίτλο αυξήθηκε κατά 10%. Οι άνεργοι όμως εδώ είναι σχεδόν 4 φορές περισσότεροι από το μέσο όρο ανεργίας των χωρών του ΟΟΣΑ. Ο Γιώργος Αγγελόπουλος μας εξηγεί ότι όταν ένας επαγγελματίας δεν έχει δουλειά, η μπάλα παίρνει και εκείνους που θα μπορούσε να απασχολήσει. Εμείς είχαμε κάποιον φοιτητή αρχικά αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας, φοιτήτρια για την ακρίβεια, που αργότερα βέβαια πήρε το πτυχίο της. Οι πρώτες δουλειές που έκανε για μας ήταν φωτορεαλιστικές απεικονίσεις. Η κοπέλα αυτή έχει να πάρει από μας δουλειά 4 χρόνια. Παράλληλα, το 30% των νέων στην Ελλάδα ανήκουν στους NEETs. Πρόκειται για νέους ηλικίας 20 έως 24 ετών που δεν σπουδάζουν, δεν εργάζονται, αλλά ούτε και εκπαιδεύονται.